Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, κ. Παπαμαργαρίτης, τονίζει ότι οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης στις τελευταίες ημέρες σημειώνουν μικρή άνοδο. Έτσι, παρά το τσουκτερό κρύο, οι παραγγελίες είναι λιγοστές, ενώ και όταν γίνονται αφορούν σχετικά μικρές ποσότητες. Τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή μας επικρατεί πουλικό ψύχος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένες παραγγελίες, αλλά με μικροποσότητες πετρελαίου θερμάνσεως. Η οικονομική δυσπραγία δυστυχώς κάνει τον κόσμο φέτος να μην έχει θέρμανση. Περίπου 200 με 250 οικοδομές στην πόλη μας δεν έχουν προμηθευτεί καθόλου πετρέλαιο θερμάνσεως. Προτιμούν άλλα μέσα για να ζεσταθούν, αλλά σίγουρα δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το κρύο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, με δεδομένες τις αρνητικές διεθνείς εξελίξεις με τον κίνδυνο επιβολής εμπάρκου στο Ιράν, δεν αποκλείεται προσεχώς να δούμε και νέες αυξήσεις. Η τιμή του σήμερα κυμαίνεται από 1,01 έως 1,02 λεπτά το λίτρο. Οι διεθνείς εξελίξεις, ειδικά με το Ιράν, τα γεγονότα δεν είναι καλά τα πράγματα. Αναμένονται και περαιτέρω αυξήσεις μάλλον. Η μείωση δεν είναι μόνο στο πετρέλαιο θερμάνσεως, είναι και στα άλλα καύσιμα, και στην αμόλυδη και στο πετρέλαιο κινήσεως, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν τα πρατήρια, πλυντήρια, λιπαντήρια κλπ. Πολλά πρατήρια, το πούμε και άλλες φορές, είμαστε με το ένα πόδι στο κλείσιμο. Έχουμε φτάσει εντελώς στα όρια του κλεισίματος.